Επειδή καταγίνουμε λίγο με τα τοπικά θέματα εδώ και αρκετά χρόνια, αυτό το οποίο παρατηρώ, γιατί παρακολουθώ κυρίως το ζήτημα του λιμανιού, του οργανισμού λιμένος Αλεξανδρούπολης, έχω κάνει την εξής διαπίστωση. Κάθε φορά που αναλαμβάνει ένας πρόεδρος του οργανισμού λιμένος, ξεκινάμε, ας πούμε, κάποτε με ένα master plan, το οποίο περιλάμβανε και την δυτική και αστέα ζώνη και μας ανακοινώνουν ότι θα γίνουν κάποια έργα. Έργα δεν βλέπω να γίνονται και νομίζω ότι μεταξύ του εκάστοτε δημάρχου και του εκάστοτε προέδρου του όλα, και το λέω ξεκάθαρα από τη σκέψη μου λέω τώρα, σαν να υπάρχει και μία εχθρική αντιμετώπιση, δηλαδή το συμφέρον μας και το συμφέρον σας, ενώ η δυτική χερσαία ζώνη έπρεπε να ανήκει στους πολίτες, όπως είπε ο κύριος Παπανικολόπουλος, με αποχαρακτηρισμό και απόδοση στους δημότες της πόλης. Θέλω να ρωτήσω, τόσα χρόνια, σε ό,τι αφορά την εμπορική, την ναυτική, την ναυτιλιακή, την τουριστική και την αλλιευτική κίνηση, τι ακριβώς έχει γίνει στην Αλεξανδρούπολη, για να ξέρουμε κι εμείς οι πολίτες για ποιο λόγο δεν θέλουμε πλέον να διεκδικήσουμε τη δυτική χερσαία ζώνη. Εάν πραγματικά βλέπουμε ότι υπήρχαν έργα, ίσως κάπου να μην το τολμούσαμε. Επειδή όμως, όπως είδαμε και στις φωτογραφίες, η ζώνη αυτή είναι έρημη, για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εμπιστευτούμε κάποτε και τους νέους επιστήμονες και τα έργα τους και κάποτε να συνεργαστεί και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο του όλα, έτσι ώστε να δώσουν στους πολίτες αυτό που τους ανήκει. Ευχαριστώ.